Καταρχάς, ο κύριος Κουρουπλής είναι σε κάποιο είδους παραλήρημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν βγαίνει στην τηλεόραση και λες ότι πνίγηκαν άνθρωποι από την κακή ροή του οξυγόνου, κατηγορείς τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός ευθύνεται αν σε ένα νοσοκομείο υπάρχει κακή ροή οξυγόνου. Οι γιατροί που είναι από πάνω και παρακολουθούν τη ροή του οξυγόνου, γιατί η δουλειά των γιατρών είναι και αυτή και των ανθρώπων του νοσοκομείου. Να βλέπουν την πίεση του οξυγόνου και να βλέπουν αν έχουν μπει σωστές μπουκάλες οξυγόνου πάνω στους σωλήνες. Αυτή είναι η δουλειά του εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή οι γιατροί των νοσοκομείων που βλέπανε την κακή ροή του οξυγόνου και οι νοσηλευτές αφήσαν τους ανθρώπους να πνιγούν, αυτό λέει ο κ. Κουρουπλής. Και ένας από τους γιατρούς που έβλεπε την κακή ροή οξυγόνου που οδηγούσε τους ανθρώπους να πνίγονται, δεν βγήκε καταγγείλει στο νοσοκομείο μας το οξυγόνο δεν δουλεύει σωστά και θα πνίγει ο κόσμος και θα βάλουμε τη μάσκα. Το βλέπε. Μα είναι δυνατόν να μην το βλέπει ο άνθρωπος είναι πάνω από το σωλήνα. Ή θα το βλέπε. Λέτε να έβλεπε τη σωλήνα στο χείλο νοσοκομείο του οξυγόνου που αυτό λέει ο Μέγαρο Μαξίμου. Υπουργέ, αυτό λέει ο Κρουπλής. Ήταν κάποιο ανειδίκευτο αυτό που πήγε να βοηθήσει. Όσα λέει ο κύριο Κουρουπλής. Είναι απίστευτη προσβολή στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι σαν να λέει ότι οι γιατροί έβλεπαν τους ανθρώπους να πνίγονται και δεν κάναν τίποτα. Εγώ εκπλήσωμαι αυτά που λέει, ειλικρινά. Γιατί υπήρξε και υπουργός Υγείας. Υπουργός Υγείας πρώην που να έχει προσβάλει κατά αυτόν τον τρόπο τους γιατρούς στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει.